πώς συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Μπρος, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στα Τρίκαλα για την εκδήλωση αυτή η οποία θα οργανώνεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τον Δήμαρχο τον κύριο Παπαστηρίου. Και να μιλήσουμε για το διακύβευμα των εκλογών. Στις εκλογές αυτές θα κρίνουμε και θα συγκρίνουμε. Αυτή είναι η ουσία. Οι πολίτες πρέπει να δούνε ποια ήταν η διακυβέρνηση επί Τσίπρα και ποια ήταν η διακυβέρνηση επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Και κυρίως να δούνε τι έχει κανείς να πει για το αύριο της Ελλάδας. Για το αύριο της Ελλάδας και για το χτες δεν συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει. Γι' αυτό δυστυχώς προσπαθεί να μας βυθίσει στην τοξικότητα και στη λασπολογία. Η Νέα Δημοκρατία όμως δεν πρόκειται να ενδώσει σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία με επιχειρήματα θα περιγράψει τα επιτεύγματά της και θα μιλήσει με σαφήνεια για την επόμενη μέρα. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη μειώθηκαν φόροι, αυξήθηκαν οι επενδύσεις, αυξήθηκαν οι εξαγωγές, αυξήθηκε το ΑΕΠ της χώρας. Και για το μέλλον η υπόσχεση είναι ότι θα φροντίσουμε να αυξηθούν οι μισθοί. Είναι ξεκάθαρα αυτά που λέμε. Χτες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να μιλάει στην Πάτρα. Έχουμε το καινούριο πρόγραμμα Πάτρας. Είχαμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τώρα έχουμε το πρόγραμμα Πάτρας. Ένα ακοστολόγητο πρόγραμμα γεμάτο υποσχέσεις, οι οποίες κοστίζουν 46 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία. Ο Θεός να μας φυλάει. Οι Έλληνες είδαν την πρώτη φορά αριστερά, δεν θα κάνουν το ίδιο λάθος δεύτερη και τρίτη φορά. Ευχαριστώ.